Τον Ιάδα, εκπρόσωπο τύπου του ΔΥΚΟ. Γεια σας. Είναι ραγδαίες οι εξελίξεις, κύριε Χριστοφίδη, κατά τη γνώμη μου. Και η παρουσία του Ban Ki-moon δίνει άλλη διάσταση στα γεγονότα. Και έρχεται, ήταν η δική μου ερμηνεία, εκτίμηση, να βάλει και μια έτσι βούλα, αν θέλετε, στο χρονοδιάγραμμα που ανέφερε χθες ο Ακιντζή, ότι έχουν μείνει και 45 μέρες δηλαδή μπροστά μας, ενώ στη δική μας την πλευρά παραλαμβάνεται διαρκώς, δεν υπάρχουν ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα, το 2016 είναι μια δεδηλωμένη πρόθεση. Βεβαίως, ότι λέμε είναι υπό την αίρεση της ενημέρωσης από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, διότι μέχρι αυτή τη στιγμή οι πολιτικές δυνάμεις μας είχε πριν από λίγο μια συνάντηση ο Γενικός Γραμματέας του Κόμματος με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Θα ακολουθήσει Εθνικό Συμβούλιο. Άρα, αν θέλουμε να είμαστε σοβαροί, ό,τι λέμε αυτή τη στιγμή είναι υπό την αίρεση της επίσημης ενημέρωσης. Ναι. Η παρουσία βεβαίως του Γενικού Γραμματέα είναι σημαντική σε οποιαδήποτε συνάντηση. Και είχε πάνω κάτω προεξοφληθεί η αμεσότερη εμπλοκή του Γενικού Γραμματέα κατά την τελευταία συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον κύριο Ακιντζή. Όλα αυτά τα διαδικαστικά, τα τελετουργικά βεβαίως έχουν τη δική τους σημασία. Πολύ μεγαλύτερη όμως για εμάς σημασία έχει το εξής. Να δούμε πως σε μια διαπραγμάτευση που κανένας δεν αφισβητεί ότι θα είναι κρίσιμη, όπου ενδεχόμενα να ανοίξει το δρόμο προς μια συνολική συμφωνημένη διευθέτηση ή να οδηγήσει σε ένα οριστικό αδιέξοδο, εμείς πρέπει να κάνουμε ένα-δύο πράγματα πολύ σημαντικά. Πρώτον, να έχουμε τις θέσεις μας που είναι οι ομόφωνες κατευθύνσεις του Εθνικού Συμβουλίου και για το εδαφικό και για το περιουσιακό και για άλλα κεφάλαια και διεκδικητικά και απαιτητικά σε αυτήν τη συγκυρία να στηρίξουμε τις δικές μας τις θέσεις. Την ίδια στιγμή να ξέρουμε τις κόκκινες μας γραμμές, να γνωρίζουμε πίσω από ποιο σημείο ούτε λύση μπορεί να γίνει αποδεκτή από τον κυπριακό λαό, ούτε θα πρέπει κατ' επέκταση ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας να συμφωνήσει και να αξιοποιήσουμε και τον ευρύτερο διεθνή παράγοντα. Τι εννοώ? Ακούσαμε για παράδειγμα ότι επιτέλους ο Υπουργός Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας θα πάει στη Ρωσία. Ίσως αυτή ήταν μια κίνηση που έπρεπε να γίνει από προηγούμενα. Εν πάση περιπτώσει, πρέπει να αξιοποιηθεί επιτέλους ο παράγοντας Ευρωπαϊκή Ένωση εν ώψη αυτής της κρίσιμης διαπραγμάτευσης. Και όποιος μπορεί να στηρίξει τις δικές μας τις θέσεις, να αξιοποιηθεί, να μπει στο παιχνίδι για να μπορέσουμε να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Αν με ρωτάτε όμως ως πολίτης, ανησυχώ ιδιαιτέρως όταν για παράδειγμα μέχρι προχθές, που λέει ο λόγος, ανεμίζαμε το 4-1 και ο πολίτης ένιωθε μια ασφάλεια, ο Ελληνοκύπριος εννοώ, ότι υπάρχει το 4-1 που διασφαλίζει την πληθυσμιακή αναλογία. Διαπιστώνουμε ότι δεν είναι η ίδια η ερμηνεία που έχουν οι δύο πλευρές για το 4-1 και ότι και αυτό πρέπει. Ότι υπάρχει μια επαναχώρηση και πάμε να συζητήσουμε το εδαφικό. Αν δεν έχουμε διασφαλίσει την πληθυσμιακή αναλογία. Να σας πω κάτι. Οι αναφορές που υπάρχουν στα έγγραφα για το 4-1 είναι αρκούντως ξεκάθαρες. Τώρα, αν θέλει η τουρκική πλευρά να στρεψοδικήσει, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Όμως έχετε απόλυτο δίκιο, εγώ το έχω πει και χτες, ότι αν υπάρχει αμφισβήτηση, αν υπάρχει, αυτή την ώρα εμείς δεν έχουμε επίσημη ενημέρωση τέτοιων σημαντικών συγκλήσεων, αυτό αποτελεί βόμβα στα θεμέλια ολόκληρης της διαπραγματευτικής διαδικασίας. Άρα το 4-1 δεν είναι για συζήτηση, ξεκάθαρα. Είναι μια έντιμη συμφωνία που έχει επιτευχθεί και έχετε δίκαιο ότι διασφαλίζει τους Κύπριους πολίτες, αλλά και την ελληνοκυπριακή πλευρά, ή θα είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη, θα έλεγα, στην ιστορική πορεία των πραγμάτων, διότι μας φέρνει εκεί που ήμασταν πάνω κάτω το 1974 πριν την εισβολή, την κατοχή και το συνεχιζόμενο επικισμό, και νέο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα πρέπει να ξεκαθαρίσει με τον πλέον σαφή τρόπο αυτήν τη στρεψοδικία, αν υπάρχει, επαναλαμβάνω, της άλλης πλευράς. Ναι, κύριε Αντωνιάδη. Σίγουρα, επιτέλους μπαίνουμε σε μια φάση όπου θα συζητήσουμε τα κεφάλαια στα οποία έχει να παραχωρήσει, να κάνει υποχωρήσεις η Τουρκία. Η δική μας πάγια θέση ήταν ότι έπρεπε η μόνη σωστή ρήτρα από εκείνο το κοινό να ανακοινωθεί του 2014 ήταν αυτή που προνοούσαμε ότι τα κεφάλαια θα συζητούνται εναλλάξ, interchangeably.
το οποίο δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Κατά απέτηση, σύμφωνα με τη διαπραγματευτική ομάδα, είναι ο κ. Τσερεμπής που το είχε μπει, της τουρκικής πλευράς, η οποία απειλούσε να διακόψει το διάλογο. Και τώρα που φτάσαμε επιτέλους να συζητήσουμε το εδαφικό, υπάρχουν μια σειρά από ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν. Αυτό που είπε και πριν ο κ. Χριστοφίδης. Είναι προετοιμασμένος με κόκκινες γραμμές ο πρόεδρος του εδαφικό? Εξακολουθεί να υπάρχει πάλι απέτηση της συζήτησης του εδαφικού με χάρτη? Δεν μπορούμε να κάνουμε brainstorming όσον αφορά το εδαφικό. Προφανώς και αυτό πρέπει πάμε εκτός, να δούμε χάρτη. Τι θα πάμε να κάνουμε, αλλάξουμε ιδέες τώρα. Η Τουρκία πρέπει να φέρει χάρτη. Το εξωτερικό. Όχι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Η Τουρκία πρέπει να φέρει χάρτη. Τι είναι, έχει υποχωρήσει από τις πάγιες απαιτήσεις της ελληνοκυπριακής πλευράς στο εδαφικό ο πρόεδρος της Δημοκρατίας? Θέλω να ξεκαθαρίσω καταρχάς ότι η εδαφικό δεν σημαίνει μόνο η μόρφου και η αμόχωστος, η περίκλειστη πορεία της αμόχωστος του, οι οποίες είναι βέβαια πολύ σημαντικές. Ναι, ναι. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Έχω δει το φως της δημοσιογράφης στις τελευταίες μέρες διάφορα όσον αφορά ακόμα και τη μόρφου. Για παράδειγμα, συζητήσαμε, λέει, ή είναι στο τραπέζι η συζήτηση για να περιέλθει η μόρφου υπό ομοσπονδιακή διοίκηση. Εάν αυτό ισχύει, είναι μια τεράστια υποχώρηση από την πλευρά μας. Ακόμα και στα έγγραφα του 2 Σεπτεμβρίου του 2000, το έγγραφο του 2 Σεπτεμβρίου του 2016, το δικό μας έγγραφο, του διαπραγματευτή μας, αναφέρει ρητά μεν ότι είναι κρίσιμη η επιστροφή της μόρφου και δεν υπάρχει λύση χωρίς τη μόρφου. Διασφαλίζεται βέβαια ότι και στη μόρφου θα ισχύσουν οι πρόνοιες του περιουσιακού, οι κατηγορίες του περιουσιακού, το significant improvement και ούτω καθεξής. Μα πότε δεχτήκαμε αυτό το πράγμα? Αυτό είναι στο έγγραφο του 2 Σεπτεμβρίου. Πότε δεχτήκαμε εμείς ότι εντός της μόρφου, την οποία μέχρι πρόσφατα διεκδικούσαμε να επιστραφεί ανεφόρων υπό ελληνοκυπριακή διοίκηση, θα υπάρχει ένας τουρκοκυπριακός ή τουρκικός, με την υπηκότητα, να θέλετε, θύλακας? Θα πάμε να δημιουργήσουμε μια νέα Θράκη? Από πότε το δεχτήκαμε αυτό? Είναι η πάγια τουρκική επιδίωξη, όπως ξέρετε, να υπάρχει ένα τουρκοκυπριακό συνιστών κρατήδιων αμυγές στη μια πλευρά και ένα ελληνοκυπριακό κρατήδιο με θύλακες στην άλλη πλευρά. Όλα αυτά λοιπόν είναι επικίνδυνα και πρέπει τουλάχιστον να διευκρινιστούν. Τουλάχιστον να διευκρινιστούν. Πάμε στο Εθνικό Συμβούλιο. Και έχει τελειώσει σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο ο δεύτερος γύρος των εντατικών συνομιλιών, αλλά δεν έχει συνέλθει καθόλου σε αυτόν τον γύρο το Εθνικό Συμβούλιο. Θα γίνει την Κυριακή. Για να έχετε μια συνολική εικόνα του γύρου, α πούμε. Αυτό είναι και το ερώτημα όμως που πρέπει να ξεκαθαρίσει ο πρόεδρος. Ναι. Ποιος είναι ο ρόλος που θέλει να έχει το Εθνικό Συμβούλιο? Σας ενημερώνει. Να τους ενημερώνει ή να τους συμβουλεύεται? Να σας ενημερώσει. Γιατί και αν θέλουν να συμβουλεύεται το Εθνικό Συμβούλιο και να συνδιαμορφώνει, αν θέλετε, προτάσεις και πολιτική, οφείλει να συνέλθει το Εθνικό Συμβούλιο ενώ συζητά, όχι στο τέλος. Τι θα κάνει τώρα το Εθνικό Συμβούλιο, εάν διαφωνούν τα πλήστα των κομμάτων με μια σύγκληση που επιτεύχθηκε τις τελευταίες μέρες? Θα πάνε πίσω να την αλλάξουν? Θα πάνε να ζητήσουν ότι αυτό δεν το δέχονται τα κομμάτα πάντως, μου? Το Προεδρικό λέει πως αυτό μπορεί να γίνει, να επιστρέψουμε πίσω και να αλλάξουν πράγματα. Και έτσι θα διεξάγεται ο διάλογος? Θα πηγαίνουμε πίσω να αλλάζουμε τις συγκλήσεις? Με ποιον κόστος? Δεν θα ήταν πιο σωστό να ενημερώνεται κατά τη διάρκεια των συζητήσεων του Εθνικού Συμβούλου, να συνδιαμορφώνει η πολιτική, να θέλει ο πρόεδρος? Πάμε παρακάτω. Έκαμε κάποιες δηλώσεις χθες ο κ. Ακιντζή, τις οποίες δεν υιοθετούμε, αλλά πρέπει να διευκρινιστούν. Γιατί δεν σε έκανε και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας κάτι παράλληλο? Είπαν ότι δεν θα συζητήσουμε, λέει, μόνο το εδαφικό, αλλά θα συζητήσουμε και εκκρεμή θέματα. Από πότε δέχτηκε η δική μας πλευρά να πάμε να συζητήσουμε εκκρεμή θέματα, ενώ επιτέλους έχουμε φτάσει στο σημείο που θα συζητήσουμε το εδαφικό με χάρτες που θα φέρει η Τουρκία? Δηλαδή, θα πάμε να συζητούμε το εδαφικό με τη διακυβέρνηση? Θα συνδέσουμε και πάλι το μόνο κεφάλαιο που θα δώσει η Τουρκία? Γιατί αυτοί έχουν το έδαφος, εμείς έχουμε το κράτος. Αυτή είναι η ουσία. Με κεφάλαια στα οποία μπορούμε και πρέπει να κάνουμε παραχωρήσεις. Εμείς θα πάμε να συζητούμε το εδαφικό, ας πούμε, και θα είμαι συγκεκριμένος. Και την Περιτροπής Προεδρίας, η οποία είναι έναν αγκάθι το οποίο δεν έχει καταλήξει ακόμα στη διακυβέρνηση, είναι ο πρόεδρος με τον κύριο Ακιντζή. Δεχτήκαμε να πάμε να συζητήσουμε το εδαφικό και άλλα κεφάλαια μαζί? Πότε και γιατί? Είναι ερώτημα. Δεν το παίρνω ως... Το οποίο ενδεχομένως να απαντηθεί την Κυριακή. Δεν το παίρνω ως δεδομένο. Ως δεδομένο. Ναι. Αλλά είναι ερώτημα που πηγάζει μέσα από τις δηλώσεις και του κ. Ακιντζή αλλά και του Προέδρου της Δημοκρατίας. Το περιουσιακό ήταν ξεκάθαρο ότι συνδέεται με το εδαφικό και άρα. Μα γιατί συνδέεται το περιουσιακό με το εδαφικό? Γιατί συνδέεται το περιουσιακό με το εδαφικό? Με την ίδια λογική συνδέεται και με το θέμα των οικονομικών της λύσης. Τα κεφάλαια πρέπει να συζητούνται ένα λάξ και ξεχωριστά. Δεν μπορούμε να συνδέσουμε κεφάλαια στο οποίο έχουμε κάνει παραχωρήσεις και ενδεχομένως να πιεστεί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας να κάνει και άλλες παραχωρήσεις με το μοναδικό, να θέλετε, κεφάλαιο πλην των εγγύσεων, το οποίο μπορεί να παραχωρήσει. Καλά, και πρέπει να παραχωρήσει. Άλλο σενάριο, κύριε Αντωνιάδη, να αναγκαστεί να δώσει άλλη πλευρά πάνω στη διαπραγμάτευση για το εδαφικό σε προηγούμενα κεφάλαια?
Γιατί πρέπει πάντα εμείς να έχουμε να δώσουμε. Πώς, στη διακυβέρνηση τι είχε να δώσει η άλλη πλευρά. Εμείς έχουμε το κράτος. Δεν είχε να παραχωρήσει τίποτα. Και αφού το φέρετε. Και ολοκληρώστε. Θα ολοκληρώσουμε. Ναι. Πρέπει ο Πρόεδρος επιτέλους να επανέλθει στις αποφάσεις της ομόφωνας του Εθνικού Συμβουλίου αλλά και στα ψηφίσματα του ΟΗΕ τα οποία διασφαλίζουν κάποια δικαιώματα μας. Για παράδειγμα, ένα παράδειγμα θα πω. Το ψήφισμα 716 του Συμβουλίου Ασφαλείας του 1991 διευκρινίζει ξεκάθαρα και ρητά. Η πολιτική ισότητα δεν σημαίνει αριθμητική ή συναριθμητική συμμετοχή. Εμείς την ίση αριθμητική συμμετοχή δεν έχουμε κάνει σημεία μας σε αυτούς τους γύρους των συνομιλίων. Από πότε αποφασίσαμε να παρεκκλίνουμε από τις ομόφωνες αποφάσεις και τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας. Ναι, και Χριστοφίδη, εσείς ασπάζεστε αυτές τις ανησυχίες. Κοιτάξτε, αρκετές από αυτές τις ανησυχίες είναι εύλογες. Θέλω να πω ότι και εμείς έχουμε ανησυχίες. Εκεί ίσως που υπάρχει μια διαφορά μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων είναι το τι κάνουμε μπροστά σε μια κρίσιμη διαπραγμάτευση που έχουμε ο καθένας τις δικές του ανησυχίες. Αυτές οι ανησυχίες θα μας οδηγήσουν στο να εγκαταλείψουμε για παράδειγμα τις διαπραγματεύσεις, να τορπιλήσουμε τη διαδικασία ή θα μας βοηθήσουν στο να μαζέψουμε το μυαλό μας όπου το έχουμε και να επικεντρωθούμε να επιτύχουμε τους δικούς μας τους στόχους. Η θέση του Αγγέλη είναι ότι πρέπει να κάνουμε το δεύτερο. Αυτή τη στιγμή είμαστε μπροστά σε μια κρίσιμη συνάντηση στο εξωτερικό. Πρέπει να βάλουμε κάτω τις θέσεις, να γίνει μια διαβούλευση μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων. Είναι γι' αυτόν τον λόγο που εμείς ζητήσαμε και τη σημερινή συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για να έχουμε τον χρόνο να αναπτύξουμε τις δικές μας τις θέσεις, τις αυτόνομες θέσεις ως Αγγέλ και να πούμε τις σκέψεις μας όπως τις έχουμε μπει και δημόσια για να γνωρίζει και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας πώς το μεγαλύτερο κόμμα της αντιπολίτευσης βλέπει τις εξελίξεις. Εμείς θέλω να υπενθυμίσω ότι έχουμε εκεί συνεδριακές θέσεις, έχουμε νιώσει την ανάγκη σε απόφαση του πολιτικού γραφείου τελευταία να δώσουμε τα δικά μας τα όρια, τι πρέπει να περιλαμβάνει η λύση για να είναι αποδεκτή και θεωρούμε ότι με αυτόν τον τρόπο όχι απλά κάνουμε ξεκάθαρες κουβέντες με τον κυπριακό λαό για το που στεκόμαστε, αλλά δίδουμε και ένα σαφές μήνυμα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Να. Αν θέλει λύση η οποία να γίνει αποδεκτή από τον κυπριακό λαό, ποια χαρακτηριστικά πρέπει να περιλαμβάνει αυτή η λύση. Το δεύτερο το οποίο θέλω να πω είναι ότι αποδεικνύεται μέσα από τις εξελίξεις ότι μια σειρά θέματα για τα οποία το Αγγέλ στο παρελθόν έχει δεχτεί εντονότατη την κριτική, θα θυμάστε, είμαι σίγουρος, είναι σήμερα δείχτην ασφαλείας για τον κυπριακό λαό. Και το 4-1 και ο αριθμός των επίκων που πάνω κάτω ξέρουμε ότι αυτός θα είναι ή ελπίζουμε ότι αυτός. Α, ελπίζουμε, το δέχομαι, το ξέρουμε, είναι λίγο διαφορετικό. Εγώ λέω ότι δική μας τη θέση, ναι, όταν ναι. Λέγαμε ότι maximum πρέπει να είναι 50.000, είμαστε στο στόχαστρο όλων. Αυτή πάνω κάτω ήταν και η πρόταση το 2004 του Τάσου Παπαδόπουλου. Ναι. Και σήμερα αυτοί που μας επέκριναν έντονα, και αναφέρομαι στον κύριο Αναστασιάδη, αφήνει να νοηθεί ότι μπορεί να είναι και ένας μεγαλύτερος αριθμός. Για να το πω μόνο τούτο δηλαδή. Το τρίτο το οποίο θέλω να πω. Πρέπει να υπάρξει διασύνδεση του εδαφικού με τον περιουσιακό. Ήταν πάντοτε θέση της δικής μας της πλευράς. Γιατί? Διότι πρέπει να πάει ένα μήνυμα ότι όσο περισσότεροι Ελληνοκύπροι πρόσφυγες επιστρέψουν υπό ελληνοκυπριακή διοίκηση, θα βοηθήσει να επιληθεί ευκολότερα το περιουσιακό και με λιγότερο, αν θέλετε, κόστος. Τέλος, θέλω, νιώθω την ανάγκη έτσι πριν και από τη συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου να κλείσω με το εξής. Εμείς ήμασταν υποβοηθητικοί για αυτήν τη διαδικασία όλο αυτό το χρονικό διάστημα, νομίζω με πολύ σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Έχουμε θέσεις σαφείς ως Αγγέλ. Έχουμε κόκκινες γραμμές. Τις έχουμε εγκαταστήσει ξεκάθαρες με τον πλέον σαφήν τρόπο. Πρέπει και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο διεθνής παράγοντας και οι ξένοι που ενδιαφέρονται για λύση του Κυπριακού αυτό το πράγμα να το ξέρουν και να το έχουν και εκείνοι στα μυαλά τους ξεκάθαρα. Ότι πίσω από αυτές τις γραμμές θα είναι πολύ δύσκολο για το Αγγέλ να υποστηρίξει οποιαδήποτε διευθέτηση. Νομίζω είναι ξεκάθαρο το μήνυμα. Κύριε Αντωνιάδη. Δύο-τρία σημεία πολύ σύντομα. Ναι. Αρχάς, προκαλεί κακό στη διαπραγματευτική δυνατότητα του Προέδρου
όταν στο εσωτερικό μέτωπο γίνεται μια προσπάθεια από ενοχοποίηση της Τουρκίας, ακόμα και σε θέμα διαδικασίας. Για παράδειγμα, όταν η Τουρκία λίγους μήνες μετά την υπογραφή του κοινού ανακοινοθέντος έρχεται και δεν το αναγνωρίζει και βάζει όρους για να συνεχίσει η διαδικασία του διαλόγου, οι οποίοι έρχονται σε πλήρη αντίθεση με το κοινό ανακοινωθέν και αναφέρομαι στην αλλάξ διαπραγμάτευση όλων των κεφαλαίων και απαιτεί να συζητηθούν συγκεκριμένα κεφάλαια εδαφικών εγγύσεις ασφάλειας στο τέλος. Είναι εμείς που τορπιλίζουμε τη διαδικασία? Γιατί ακούγεται και το ερώτημα, και τι θέλετε να κάνουμε, να τορπιλήσουμε τη διαδικασία? Δεν είναι εμείς που τορπιλήσαμε τη διαδικασία σε εκείνη τη χρονική στιγμή. Είναι η Τουρκία που τορπιλίζει τη διαδικασία. Και αυτό οφείλουμε να λέμε. Όχι να θέτουμε τον Ελληνοκυπριακή κοινότητα μπροστά σε διλήμματα, θα τορπιλήσουμε τη διαδικασία εμείς. Δεν είναι εμείς. Είναι η Τουρκία. Από εκεί και μετά. Όσον αφορά το 4+1. Δυστυχώς. Και τονίζω το δυστυχώς, δεν φαίνεται να έχει ξεκαθαριστεί σε καμία πτυχή του το 4+1. Ούτε για τον αριθμό των επίκων που θα πολιτογραφηθούν και θα μείνουν, αλλά σίγουρα ούτε και στο αριθμό που θα φύγουν. Αντιθέτως, μέχρι σήμερα δεν έχουμε ακούσει ότι θα φύγει αυτός ο αριθμός. Ναι. Σύμφωνα με την απογραφή του 2011 στα κατεχόμενα, ήταν 130.000 οι Τουρκοκύπροι και ο συνολικός πληθυσμός σήμερα με μια φόρμουλα 330.000. Θα μείνουν 220, λέμε. Οι άλλες 110.000 θα φύγουν. Πότε θα φύγουν? Πώς θα φύγουν? Είμαστε ίσως το μόνο κράτος που προσπαθεί να. Με σολομονικές, να νομιμοποιήσει προϊόν εγκλήματος πολέμου που είναι ο επικισμός. Έχουμε βαφτίσει τους παράνομους φεντεριστές χρήστες και τους έπικους εργάτες. Δεν έχει ξαναγίνει πουθενά στην ιστορία αυτού του. Λοιπόν, με αυτό το θέμα. Πόσοι θα φύγουν? Μόνον τότε θα μπορούμε να πούμε ότι έχει διασφαλιστεί το 4+1. Ακόμα και το σημείο, και θα κλείσω, τους ανανέωσης ή χορήγησης αδειών εργασίας, δεν έχει διευκρινιστεί στα έγγραφα. Αν θα είναι δυνατότητα των συνιστών των κρατηδίων ή της κεντρικής κυβέρνησης. Δεν έχει διευκρινιστεί σε κανέναν έγγραφο. Δεν μπορούμε να ρίξουμε τον Κυπριακό με γκρίζες ζώνες. Γιατί θα υπάρχει κίνδυνος για τη λειτουργικότητα και τη βιωσιμότητα της λύσης. Η λειτουργικότητα είναι το αρχικό. Θέλω να αρπάξω την ευκαιρία και θα σας δώσω από ένα λεπτάκι, γιατί μετά θα συνεχίσω τη συζήτηση. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, εμείς, κύριε Χριστοφίδη, ασχολούμαστε με τις δημοτικές εκλογές. Ήρθαμε 1,5 μήνα πριν να πούμε, ξέρετε, μήπως η Βουλή να περάσει την πρόταση του Υπουργικού και να μην κάνουμε δημοτικές. Έχουν γίνει όλες τις διαδικασίες, έχουμε τους υποψήφιους, στήθηκαν τα επιτελεία. Α, σας ακούω. Αυτό το ερώτημα έπρεπε να απευθυνθεί στους κυβερνώντες. Ναι. Διότι ενώ έχουμε μπροστά μας τη συζήτηση για την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση δεν ξέρω και εγώ πόσων καιρών, ενώ γνωρίζαμε ότι η δημοκρατία θα πρέπει να συνεχίσει να λειτουργά σε αυτόν τον τόπο και το κράτος θα πρέπει να συνεχίσει να λειτουργά ανεξαρτήτως των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό, έχετε δίκιο. Με επίκληση την μεταρρύθμιση στην τοπική αυτοδιοίκηση, έρχονται οι κυβερνώντες 1,5 μήνα ουσιαστικά πριν από τις εκλογές και θέλουν να τις αναβάλουν μάλιστα για 2,5 χρόνια. Ναι. Νομίζω ότι αυτή η προσέγγιση στερείται σοβαρότητας και πολύ φοβούμαι ότι αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση άλλων σκοπιμοτήτων. Δηλαδή. Τώρα, αν έχουμε, νομίζω ότι. Είναι για τον Κυπριακό, κύριε Χριστοφίδη, που γίνεται τώρα η ιστορία. Αν έχουμε σοβαρές εξελίξεις στο Κυπριακό αύριο, και θα καλεστούμε να πάμε για παράδειγμα σε δημοψηφίσματα, νομίζω ότι δεν υπάρχει πολιτική δύναμη που θα θέλει μπροστά σε αυτήν την ιστορική απόφαση να τρέχουμε για άλλα ζητήματα. Μάλιστα. Αλλά αυτή τη στιγμή έρχονται και επικαλούνται μια μεταρρύθμιση η οποία συζητάται δεν ξέρω εγώ πόσο καιρό. Είχαν όλο το χρονικό διάστημα και να προωθήσουν τη μεταρρύθμιση και να κάνουν οποιασδήποτε διευθετήσεις, δεν το έπραξαν. Και θα το πω, νομίζω επειδή βλέπουν ένα σκηνικό στις δημοτικές εκλογές που μπορεί να μην συμφέρει στο κυβερνών κόμμα, στο συναγερμό, προσπαθούμε να μαγειρέψουμε εξελίξεις οι οποίες δεν είναι σωστές και δεν εκπέμπουν ένα μήνυμα σοβαρότητας. Σας ευχαριστώ. Και κύριε Τονιάδη, και εσείς. Είμαι πολύ σύντομος. Και θα συνεχίσω μετά την κουβέντα. Αντιλαμβάνομαι, χθες ο Υπουργός Εσωτερικών κατέθεσε ένα νομοσχέδιο που ζητούσε αναβολή των δημοτικών εκλογών με αφορμή την μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης. Δεν το συνέδεσαι καθόλου με το Κυπριακό, το οποίο έγινε ομόφωνα αποδεκτό από το Υπουργικό Συμβούλιο. Θα κάνω μια πολύ σύντομη δήλωση και θα την αφήσω μετά και για το αρχείο σας. Δεν υπάρχει ενδεχόμενο αναβολής εκτός αν υπάρξει μια πολιτική συμφωνία για τον Κυπριακό τον Νιόβρη. Αβέροφ νεοφύτου 5 Δεκάτου.
πριν από 16 μέρες. Νομίζω είναι άκομψο να μην πω προσβλητικό προς τα κόμματα όταν έχουν ήδη δρομολογήσει μέσα από τις δικές τους διαδικασίες. Έχουν επιλεγεί υποψήφοι. Κάποιοι από αυτοί έχουν ήδη αρχίσει τον προεκλογικό τους. Να πάμε εμείς να τους πούμε σταματάτε. Δεν είναι ούτε καλό, ούτε σωστό για τα κόμματα, αλλά και τη δημοκρατία την ίδια. Σωκράτης Χάσηγος, 5 Δεκάτου, πριν από 16 μέρες. Απαντούν ήδη στους εαυτούς τους, είναι η κυβέρνηση του ποδαριού και της κόπωσης. Σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο. Θα πάω στην Αθήνα, στην Αριστοτελία Πελώνη, καθώς αλλάζει το σκηνικό σε σχέση με...